Επιτρέψτε μου καταρχάς να κάνω τις απαραίτητες συστάσεις. Έχουμε σήμερα μαζί μας τον Κωνσταντίνο. Όπως ίσως ξέρετε, χθες ήταν η Duo Day. Duo Day είναι μία μέρα στην οποία άτομα με ειδικές δεξιότητες έρχονται σε δημόσιους φορείς για να μπορέσουν να αποκτήσουν μία πρώτη επαφή με τον κόσμο της εργασίας, καθώς ο σκοπός μας είναι νέοι συμπολίτες μας σαν τον Κωνσταντίνο να έχουν τη δυνατότητα τελικά να εργαστούν. Οπότε σήμερα ανοίξαμε την πόρτα του Μεγάλου Μαξίμου στον Κωνσταντίνο και στη μητέρα του που έχουμε τη χαρά να την έχουμε μαζί μας. Μας συνοδεύει όλο το πρωινό. Πριν ήταν μαζί μας στην συνάντηση που είχαμε με τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών. Σήμερα θα παρακολουθήσει όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα για τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στη συνέχεια. Και μετά θα έχω τη χαρά να τον πάρω μαζί μου για να επισκεφθούμε την πρόεδρο της Δημοκρατίας στα πλαίσια της τακτικής μηνιαίας μας συνάντησης. Οπότε, καλώς ήλθες, Κωνσταντίνε. Okay. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε μαζί μας. Και σήμερα θα μιλήσουμε για μια πολύ σημαντική, για μια ακόμα πολύ σημαντική ψηφιακή εφαρμογή, η οποία έρχεται να διευκολύνει πολίτες, αλλά και υπαλλήλους. Είναι η ψηφιακή βεβαίωση εγγράφων και συμφωνητικών, που μαζί με την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση και την ψηφιακή εξοδότηση συγκροτούν τον μεγάλο όγκο συναλλαγών μέσω του gov.gr. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είδα, αυτές οι τρεις υπηρεσίες στο παρελθόν απαιτούσαν σχεδόν 30 εκατομμύρια επισκέψεις ετησίως στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Οπότε, καθώς σήμερα που κλείνουμε τον κύκλο αυτόν μέσα από την ψηφιακή βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, για να το πούμε έτσι με απλά λόγια όπως το αντιλαμβάνονται οι πολίτες, δίνουμε ακόμα μία ψηφιακή υπηρεσία στους πολίτες, θα τους διευκολύνει σημαντικά, θα απελευθερώσει σημαντικότατο χρόνο απασχόλησης δημοσίων υπαλλήλων και στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, αλλά και στα αστυνομικά τμήματα. Θα δώσει τη δυνατότητα δηλαδή και στους αστυνομικούς μας, αντί να απασχολούνται με διοικητικές υπηρεσίες γραφείου, να βγουν περισσότερο στον δρόμο και να ασχοληθούν με τον πυρήνα της δουλειάς τους, που είναι η προστασία του πολίτη. Και χαίρομαι, Υπουργέ μου, για τη σημερινή εξέλιξη. Αποτελεί κατά κάποιο τρόπο τον απόγονο μιας άλλης παλαιότερης της εισαγωγής της ηλεκτρονικής υπογραφής στα δημόσια έγγραφα, την οποία είχα προωθήσει για πρώτη φορά το 2013 ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως θα θυμάται και ο γραμματέας του Υπουργείου, ο Λεωνίδας Χριστόπουλος, ο οποίος είναι μαζί μας σήμερα. Από τότε η ψηφιοποίηση ουσιαστικά έμεινε στάσιμη, μέχρι να αποκτήσει αυτή την νέα ορμή από το καλοκαίρι του 2019 έως σήμερα, γιατί δεν νομίζω ότι είναι μια τομή μόνο στην υπέρβαση της αφαιοκρατίας, αλλά και ένα μέτρο ενδυνάμωσης του πολίτη και τελικά καλύτερης λειτουργίας της δημοκρατίας μας. Αναμένω λοιπόν με πολύ ενδιαφέρον να μας παρουσιάσετε αυτή τη νέα πολύ σημαντική ψηφιακή υπηρεσία. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζουμε και εμείς τον Κωνσταντίνο και την μητέρα του. Θα κάνουμε μία γρήγορη παρουσίαση του τι κάνουμε σήμερα. Ξεκινήσαμε, σύμφωνα με τις οδηγίες που μας είχαν δώσει τον Μάρτιο του 2020 από τον gov.gr, με 501 υπηρεσίες στο δημοσίου, οι οποίες προϋπήρχαν, και όπως αναφέρατε, έχουμε προσθέσει την πρώτη μέρα, τον Μάρτιο του 2020, την εξουσιοδότηση και την υπεύθυνη δήλωση. Έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα 6 εκατομμύρια υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις μέσω του gov.gr, αποφεύγοντας πολλαπλάσιες μετακινήσεις των πολιτών. Τι μας έλειπε όμως? Μας έλειπε αυτό το οποίο είπατε, το γνήσιο της υπογραφής,
σε ό,τι αφορά γενικά έγγραφα, συν τα ιδιωτικά συμφωνητικά. Οπότε με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι ακόμη και σήμερα, με δεδομένο τον αριθμό τον οποίο μόλις ανέφερα, παραπάνω τα 6 εκατομμύρια, και πλέον έχοντας φτάσει στις 1.292 υπηρεσίες στο gap.gr, αυτή είναι ίσως σήμερα η νούμερο ένα συχνή υπηρεσία για τον οποίο, σε επίπεδο λόγου που χρειάζεται κανείς να επισκεφτεί τα ΚΕΠ. Οπότε λύνουμε και αυτό το ζήτημα σήμερα. Ή τα αστυνομικά τμήματα, με δεδομένη και την ανακοίνωση του αρμοδίου υπουργού, βέβαια, ότι από την πρωτοχρονιά του 2022 θα σταματήσουν τα αστυνομικά τμήματα να παρέχουν την υπηρεσία του γνησίου της υπογραφής. Έτσι, με δεδομένο ότι αυτή η υπηρεσία συνεπάγεται χρόνο, κόστος και ενέργεια την πλευρά των πολιτών, εκτιμούμε ότι είναι, όπως είπατε, μια πολύ μεγάλη μεταβολή. Τι αλλάζει? Καταρχήν, όλα πλέον συγκεντρώνονται σε αυτή τη σελίδα, σε ένα sub-site του gov.gr, στο docs.gov.gr. Θα σας δείξουμε και δύο σχετικά βίντεο. Πλέον περνάνε όλες οι υπηρεσίες του γνησίου της υπογραφής. Και είναι η συνέχεια, όπως είπα και πριν, της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης και της εξουσιοδότησης. Και έτσι όλα τα έγγραφα του γνησίου αποκτούν το δικό τους ψηφιακό σπίτι και βέβαια θα βρίσκονται και στη θηρίδα του πολίτη, στο my.gov.gr. Όπου εδώ προστίθεται, και αυτό ίσως είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα, μία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους, η έννοια του validation. Δηλαδή όλα τα έγγραφα τα οποία θα αποκτούν βεβαίωση γνησίου υπογραφής από τον gov.gr, σαν PDF θα έχουν πάνω τους ένα QR code. Και έτσι θα μπορεί κανείς πλέον να επιβεβαιώσει πραγματικά και όχι μόνο οπτικά, αν τα έγγραφα αυτά είναι γνήσια. Θα υπάρχουν και στο φυσικό και στον ψηφιακό κόσμο. Και βέβαια, ως συνέχεια του νόμου 4727 του 2020, που τώρα θα τον εξειδικεύσουμε, τα παραγόμενα έγγραφα αυτά έχουν την υποχρέωση να τα δέχονται όλοι οι φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στη χώρα μας. Πώς θα γίνεται η έκδοση? Επισκέπτεται ο πολίτης στο docs.gov.gr, χρησιμοποιεί, είναι διπλό επίπεδο ταυτοποίησης εδώ πέρα, όπως είναι και στην εξουσιοδότηση και στην υπεύθυνη δήλωση, μεγαλύτερο επίπεδο ασφαλείας. Χρησιμοποιεί κανείς είτε τους κωδικούς του web banking είτε τους κωδικούς του τάξης με πιστοποιημένο αριθμό τηλεφώνου. Ανεβάζει το αρχείο σε μορφή PDF, λαμβάνει αμέσως ένα βεβαιωμένο έγγραφο στη θηρίδα του και αν είναι ιδιωτικό συμφωνητικό, που είναι η άλλη υπηρεσία που βάζουμε, ο πολίτης εισάγει, γιατί αφορά δύο πλέον για αρχή το ιδιωτικό συμφωνητικό, ο πολίτης εισάγει τον άφημη και το ονοματεπώνυμο του συνυπογράφοντα και εφόσον βεβαιώσει και ο δεύτερος, λαμβάνουν και οι δύο το έγγραφο στις θηρίδες τους. Τώρα, αυτό έχει και κάποια επόμενα βήματα. Τα ιδιωτικά συμφωνητικά δεν έχουν μόνο δύο άτομα, οπότε ξεκινάμε με δύο. Θα προσθέσουμε και τη δυνατότητα υποστήριξης άνω των δύο προσώπων. Θα προσθέσουμε τα αγγλικά στις επιβεβαιώσεις. Αυτό είναι επίσης θέμα κάποιων εβδομάδων. Και θα ενσωματώσουμε και την υπηρεσία στο gap.gr app, στην εφαρμογή δηλαδή που έχουμε φτιάξει, γιατί για αρχή το έχουμε μόνο, όπως είπαμε, σε μορφή PDF. Πάμε να δούμε το βίντεο. Το πρώτο βίντεο καταρχήν έχει να κάνει με το πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία που μόλις περιέγραψα. Αυτή είναι η πρώτη σελίδα. Εδώ θα βλέπουμε όλες τις υπηρεσίες. Πατάμε την ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου. Βάζουμε τα στοιχεία μας. Δεν βάζουμε τους κωδικούς προφανώς στο βίντεο για λόγους ιδιωτικότητας. Ανεβάζει ο υπογράφων το PDF που θέλει προς υπογραφή. Ανεβαίνει το αρχείο. Θα λάβει ένα κωδικό επιβεβαίωση στο κινητό του, τον οποίο βάζει μετά στη σελίδα. Το έγγραφο έχει εκδοθεί και έτσι πλέον έχει πάρει γνήσιο υπογραφής και θα δείτε κάτω αριστερά στο έγγραφο αυτή την καινοτομία που περιέγραψα πριν, ότι πλέον τα έγγραφα του δημοσίου τα οποία αποκτούν γνήσιο της υπογραφής, τα έγγραφα μάλλον τα οποία βεβαιώνει τον gov.gr με το γνήσιο της υπογραφής, έχουν το QR code αριστερά και έχουν και τα στοιχεία του υπογράφοντος κάτω δεξιά στην τελευταία σελίδα, το αφημί του και το ονοματεπώνυμό του. Και έτσι έχουμε κάθε δυνατότητα πλέον να μπορούμε να επαληθεύουμε σαν κράτος ότι πράγματι, ή και ένας ιδιώτης, ότι πράγματι αυτό το έγγραφο είναι γνήσιο και δεν είναι μόνο με οπτική αξιολόγηση. Να περάσουμε στο βίντεο τώρα της επιβεβαίωσης, του πώς μπορεί κανείς να επιβεβαιώσει το έγγραφο. Με ένα κινητό τηλέφωνο. Με τον πολύ απλό τρόπο που επιβεβαιώνουμε οποιοδήποτε έγγραφο που εκδίδει το gov.gr. Σκανάρουμε το QR code και αμέσως το έγγραφο ουσιαστικά εμφανίζεται μπροστά μας. Και βλέπουμε ουσιαστικά την ψηφιακή απεικόνηση αυτού που είδαμε στο φυσικό κόσμο. Αυτά είναι τα στοιχεία της νέας υπηρεσίας, κύριε Πρόεδρε. Να πω καταρχήν ότι η υπηρεσία υλοποιήθηκε σε συνεργασία όλων των δομών του Υπουργείου, αλλά η υλοποίηση έγινε από το ΕΔΙΤΕ, το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας, που είναι εδώ και ο κ. Κοζήρης, ο πρόεδρος του υποπτικού του ΕΔΙΤΕ.
Και είναι κάτι το οποίο αναπτύξαμε εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή, εντός του Υπουργείου δεν χρησιμοποιήθηκε κάποιος ιδιώτης πάροχος. Αναπτύχθηκε μέσα από το ΕΔΙΤΕ, μέσα από τις δυνατότητες του ίδιου του Υπουργείου. Και είναι ακόμη ένα λιθαράκι, ακόμη μία υπηρεσία πολύ σημαντική, πολύ σημαντικότερη σε αποτέλεσμα για τον πολίτη σε σχέση με τη δυσκολία ανάπτυξης στο επίπεδο του κώδικα. Αυτά από εμάς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.